dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, a jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, go it while you're young. I take the girls tonight and sing this sleighing song. Just let a bobtail bay 240 as his speed, and then hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead. A shooby dooby do 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 shooby do bobba do do shoo do bo do. Καλησπέρα, ήρθαμε εδώ με τον Αντιδήμαρχο να στηρίξουμε την όμορφη γωνιά εδώ που δημιούργησαν οι κυρίες εθελόντριες. Να ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά, λευκά Χριστούγεννα, υγεία, αγάπη και να ενισχύσετε. Όλα είναι έτοιμα και φέτος. Ευτυχώς προλάβαμε μέχρι τελευταία στιγμής οι εθελόντριες και τις ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Βοηθούσαν ακούραστα και είμαστε πλέον έτοιμες. Από σήμερα μέχρι και την 5η, 18 του μήνα, ωράριο καταστημάτων, περιμένουμε το αγοραστικό κοινό της πόλης μας να στηρίξει την προσπάθεια αυτή, γιατί πέρα όλων των άλλων, ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε χριστιανοί, και είναι υποχρέωση κάθε χριστιανού, ειδικά τις άγιες και δύσκολες αυτές μέρες, να στηρίζει τον συνάνθρωπό του. Τα έσοδα θα γίνουν τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο και όπως κάθε φορά το κοινό της Πτολεμαΐδος στήριζε την προσπάθειά μας, έτσι πιστεύουμε και το καλούμε και φέτος να το στηρίξει. Μέχρι πότε θα διαρκέσει και ποιες θα είναι ώρες λειτουργίας? Οι ώρες λειτουργίας θα είναι τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων, όσες μέρες διαρκέσει, μέχρι και την 5η, επαναλαμβάνω, 18 Δεκέμβρη, θα είμαστε εδώ. Επί τη ευκαιρία, μια κυρία Πολοσχίδη που μας δίνετε το βήμα σας και πάλι και σας ευχαριστούμε προσωπικά και εσάς και το κανάλι σας που κάθε φορά βρισκείστε δίπλα μας. Είναι πολύ σημαντική η βοήθειά σας και η στήριξή σας. Να αναφέρω, για να μην κουράζουμε κάθε φορά το κοινό, ότι καθιερώνουμε πλέον και μια μεγάλη σειρά μηνιαίων δωρεάν παρουσιάσεων στο εργαστήρι μας. Να ενημερώσω ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο που θα είναι η δωρεάν παρουσίαση μαθημάτων και τεχνικών που διδάσκουμε στο εργαστήρι μας, 10 και 11 του Γενάρη, στο χώρο του εργαστηρίου, απογευματινές ώρες μετά τις 6 το απόγευμα. Την Τρίτη το απόγευμα, 5 η ώρα, ένα απόγευμα έκπληξη για τα παιδάκια νηπιαγωγείου 1ης Δευτέρας και 3ης Δημοτικού. Όποιες μανούλες έχουν κενό χρόνου μπορούν να φέρουν τα παιδάκια τους. Θα υπάρχει ένα ευχάριστο απόγευμα παραμυθιού. Αν έχει την εξής σημασία. Θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα στους συμπολίτες μας ότι πρέπει να στηρίζουν τέτοιες εκδηλώσεις. Γιατί ο σκοπός δεν είναι να πουλήσουμε δύο πιμπελό ή δύο έργα που κάναμε. Είναι για να ενισχύσουμε, να κάνουμε φιλανθρωπία σε συλλόγους που βοηθάνε ανθρώπους, γιατί αυτές οι μέρες το έχουν ανάγκη. Εγώ θέλω να συγχαρώ τις κυρίες και για τη δημιουργικότητά τους και για αυτό που κάνουν. Και νομίζω πως τέτοιες ενέργειες και πράξεις ομορφαίνουν τη ζωή μας. Συγχαρητήρια στις κυρίες. Κύριε Αντιδήμαρχε, αυτή την αίθουσα του Δήμου θα την παραχωρείτε σε κάθε έτσι εθελοντική ομάδα που θέλει να προσφέρει ή να δημιουργήσει ένα μπαζάρι ή κάποια άλλη εκδήλωση? Κοιτάξτε, όλοι οι χώροι που διαχειρίζεται ο Δήμος σε ορδές, ανάλογα με τα αιτήματα, παραχωρούνται. Ο συγκεκριμένος χώρος πρόσφατα τελείωσε μία ανάλογη εκδήλωση του συλλόγου αυτιστικών. Και τώρα οι κυρίες της δημιουργικής γωνιάς, πάλι για λόγους φιλανθρωπικούς, ζήτησαν την αίθουσα και την πήραν. Θέλω να πω το επόμενο διάστημα, δεν θα ξέρω αν θα χρειαστεί να κάνουμε άλλο μπαζάρ. Απλά αυτή η αίθουσα είναι της εθελοντικής ομάδας. Ενδείκνυται όμως και για τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Ενδείκνυται σαν κεντρικό σημείο, σαφώς και ενδείκνυται, όμως είναι να κάνουμε και άλλες δουλειές. Οι εθελοντικές ομάδες, όπως ξέρετε, έχουν να μάσουν κάποια τρόφιμα, έχουν να μάσουν κάποια πράγματα, κουκλάκια για τα παιδάκια.
Και επειδή και αυτός ο σκοπός, νομίζω πως είναι ιερός, θα έλεγα, είναι σοβαρός ο σκοπός, μάλλον θα πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά απλά να ξέρετε ότι και ο χώρος της κεντρικής πλατείας διατίθεται για μπαζάρ και κάποιοι άλλοι χώροι που έχουν. Αυτός σαν χώρος, επειδή είναι πιο κεντρικός στον χώρο του εμπορικού κέντρου, νομίζω πως είναι ο καλύτερος ίσως.